σηκώσει λίγο. Έχω να σπρίσει νεαρό παιδί τα μαλλιά μου λίγο τώρα αυτή τη μέρα. Αυτή την είναι ώρα που είναι αδύνατο, το λυπηθήκανε σου λέει. Καλά, τι λέμε τώρα ότι θα σπρίσει και επειδή και αυτό το λόγο. Αλίμονο τώρα, για όνομα του Θεού. Ναι, ναι, ναι. Απλώς να πούμε ότι. Εντάξει, να είμαστε συνεπείς επαγγελματικά, να έχουμε λίγο άγχος. Γιατί. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ ήσουν στην ώρα σου. Ο Λούκας προφανώς για κάποιους λόγους έχει αργήσει. Ο οποίος έχει πρόβα. Λοιπόν, ωραία. Θα μου επιτρέψετε να του φωνάξω λίγο να το γνέψω. Για φώναξ του, για φώναξ τον. Τον φωνάζουμε και φωνάξε τον. Φωνάξε τον κανονικά. Έτσι, μπράβο. Έλα, γόρι μας. Ωραία, θα βιαστούμε λίγο. Έλα, μην αργείς. Λούκα, είμαστε στον αέρα. Έλα εκεί μας, έλα ελπίδα της αντιλέπης Ελλάδας μας. Οδηγούς ταξί, οι οποίοι τον είδαν και άρχισαν οι Έλληνες οδηγείς ταξί εδώ στον Ντίσεντολ. Έτσι τις εκφράσεις θαυμασμού. Είναι ο Λούκας εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Βασίλη. Όχι τόσο περίτεχνα. Άκουσε με λίγο, αγάπη μου. Επειδή δεν ξέρω. Μια κουβέντα να σας πει στο κύκλωμα και μετά τηλεφωνικά. Ωραία. Και μετά συνεχίζουμε τηλεφωνικά. Να σας πει μια κουβέντα στο κύκλωμα μόνο, Κατερίνα μου. Να το δω λίγο. Έλα, Λούκας, έλα, αγάπη μας. Μαύρα μάτια. Να είστε στο Ερεμάι. Τι κάνετε, παιδιά. Έτσι. Είμαστε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, ήρθαμε για τις τελευταίες πρόβες. Ετοιμαζόμαστε για τον τελικό. Πείτε μας πώς αισθάνεστε, αν είστε αισιόδοξοι. Αν έχετε κέφια, αν σας περιποιούνται, αν περνάτε καλά, αν θα πάρουμε τον τελικό, πείτε μας. Κέφια έχουμε πάρα πολλά. Αισιοδοξία πάρα πολύ. Και το αποτέλεσμα είναι καλοδεχούμενο ότι και είναι αυτό. Εμείς θα δώσουμε όλη μας την ψυχή όπως κάναμε και στον ημιτελικό. Και ήδη έχουμε κερδίσει. Και το φαΐ σας είδαμε ότι το τρώτε όλο. Στον δεύτερο ημιτελικό όσοι πέρασαν σας φοβίζουν ενώπιση τελικού. Υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές χώρες σίγουρα. Mm-hmm. Όπως? Αλλά υπήρχαν και εκπλήξεις. Όπως έχουμε πει και πριν, η μάχη που δίνουμε είναι με τον εαυτό μας και με τη μουσική, όχι με τις άλλες χώρες. Και έτσι θα μείνουμε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι. Ωραία, αυτό είναι πολύ σωστό που λες τώρα, Μάικ μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες οι οποίες είναι εξίσου δυνατές. Άρα, αν εσείς βλέπατε μία δυνατή πεντάδα. Να είναι 24. Ναι, πολλές χώρες είναι αυτές λοιπόν. Επειδή εμείς σας έχουμε, θέλουμε να σας βλέπουμε νικητές ούτως ή άλλως. Σε μία ιδανική πρώτη πεντάδα, ποιους άλλους τέσσερις θα βάζατε? Εγώ νομίζω ότι ήδη έχουν ανατραπεί πολλά προγνωστικά. Σίγουρα εμείς ήμασταν μια χώρα η οποία ανατρέψαμε κάποια προγνωστικά και καλούμαστε να ανατρέψουμε και τώρα τα προγνωστικά. Αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε και η υπόλοιπη πεντάδα δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα, πηγαίνουν ανταγωνιζόμενοι μόνο τον εαυτό τους, τίποτα άλλο τα παιδιά. Λοιπόν, από τον ημιτελικό αυτό που έγινε χθες, περιμένατε κάποια φαβορή να είναι σίγουρα μέσα για τα έδατα να φεύγουν? Δεν ξέρω εσύ, Μάη. Όχι, δεν είναι. Όλες οι προγνώσεις φέτος έχουν ανατραπεί, οι περισσότερες. Εμείς πήγαμε στην αρένα για να δούμε και να παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό από τη μεριά του ακροατή και του θεατή για να πάρουμε και κάποιες έξτρα σημειώσεις έτσι ώστε να ανεβάσουμε τον πύχη λίγο ακόμα στον τελικό. Επικεντρωθήκατε σε κάποια πράγματα που θέλετε να τελειοποιήσετε ή να αλλάξετε σε σχέση με τα όσα κάνατε είδαμε την Τρίτη πάνω στη σκηνή? Απλά μεγαλώσαμε τις αποθήκες ψυχής που έχουμε και τα αποθέματα είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή, δεν θέλετε να κάνετε κάποια πράγματα? Άκουσα τον κύριο Ρίγο σήμερα, νομίζω στην πρωινή μελέτη το άκουσα, ότι θέλει το αποτέλεσμα να έχει 3-4 καλύτερα πλάνα. Εσείς αντιστοίχως έχετε κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να προσέξετε περισσότερο, για τα οποία μπορεί να μην πήγαν καλά, σύμφωνα με αυτά που τον πύχη που έχετε βάλει εσείς στον εαυτό σας για το Σάββατο? Συνεχώς δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, κάθε στιγμή που περνάει και οι μέρες που περάσαν από τον ημιτελικό, εμείς έχουμε συνεχίσει να δουλεύουμε. Δεν είναι κάποιες αλλαγές συγκεκριμένες. Είναι ότι το κομμάτι που έχει ο καθένας να κάνει το τελειοποιεί προσωπικά όλο και περισσότερο. Και αυτό θα πάμε να κάνουμε στον τελικό αύριο. Υπάρχει το ρητό, η Αμερικανιά που λέει ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Εσείς με ποια θέση θα είστε ικανοποιημένοι? Εμείς με οποιαδήποτε θέση για να πάρουμε είμαστε πρώτοι. Παιδιά, μου αρέσει με το ρητό αυτό δεν συμφωνώ ιδιαίτερα γιατί είναι μουσική.
Είναι μουσική αυτός ο διαγωνισμός, δεν είναι πρωταθλητισμός. Ακριβώς. Και εμείς αν τραγουδήσουμε καλά και όλη μας η κοινική παρουσία είναι σωστή και δώσουμε όλο μας τον εαυτό, αυτή είναι η μουσική μας, δημιουργική μας νίκη. Ναι, ο από εκεί πέρα αυτό μπορεί να φέρει και την καλή θέση. Ο στόχος, λέμε, είναι μέσα στη δεκάδα, ας πούμε, θα είστε ικανοποιημένοι μέσα στους 12 πρώτους, πού θα είστε περίπου ικανοποιημένοι? Το απαντήσαμε αυτό. Ο προσωπικός μου στόχος είναι να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται η ελληνική σημαία στη ψυχή και στην καρδιά των Ελλήνων. Τώρα από εκεί και πέρα το βάρθρο και όλα αυτά, όπως είπε και ο Μάικ, δεν λένε κάτι. Δεν είναι πρωταθλητισμός η μουσική. Η τέχνη αυτή μιλάει στην ψυχή. Και πιστεύω ότι αυτό που αντανακλάται μετά την πρόκριση μας από τον ημιτελικό, είδαμε την ελληνική ψυχή να ανεβαίνει ψηλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλουμε να την ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Το κατανοούμε αυτό. Είναι η ώρα για την πρόβα μας τώρα. Ναι. Πρέπει να πάμε, να μας δώσετε τις ευχές σας και την αγάπη σας για να κάνουμε άλλη μια πολύ καλή πρόβα. Η τελευταία μας. Πριν το δυνατό τελικό. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι νομίζω ότι εκφράζω όλους εδώ πέρα και νομίζω και πολλούς Έλληνες ότι την ώρα που σας βλέπαμε αισθανθήκαμε πραγματικά πολύ περήφανοι. Ήσασταν καταπληκτικοί όλοι, όχι μόνο εσείς οι δύο και οι χορευτές και όλο το αποτέλεσμα ικανοποίησε νομίζω τους πάντες και αυτό πρέπει να σας κάνει πολύ χαρούμενους. Και να ξέρετε το ίδιο καρδιοχτύπι θα σας ακολουθεί και το Σάββατο το βράδυ την ώρα που θα βγαίνετε στον αέρα και θα είναι όλη η Ελλάδα μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρω ότι η δύναμη της ψυχής που έχουμε πάνω στη σκηνή πηγάζει από τις καρδιές όλων των Ελλήνων, της οποία αυτή δύναμη και αγάπη την έχουμε εκλάβει όλο αυτό το διάστημα. Παρόλα τα καλά και αυστηρά που έχουν ακουστεί, είμαστε δυνατοί και θα σταθούμε ακόμα πιο ψηλά πάνω στη σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ. Μακάρι να κάνετε μια πάρα πολύ δημιουργική πρόβα. Σας φιλούμε, σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε τα καλύτερα και καλά. Σας χειροκροτούμε. Έλα, τι. Έλα, χειροκρότημα, μεγάλο το παιδιά. Καλό βόλι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Βασίλη, μας ακούς εσύ? Μισό λεπτό για την επιστροφή. Να πάρει την επιστροφή. Ναι, σας ακούω τώρα κι εγώ. Έλα, Βασίλη. Σας αποχαιρετάμε, ήδη τους καθυστερήσαμε. Πρέπει να μπουν μέσα στη.